φτάνουμε έξω από το νοσοκομείο και πατάει ένα φρένο έτσι πήραμε έτσι. Ένα έτσι. Σε τι έγινε μου λέει, φτάσαμε. Λα Χριστό και Παναγία. Καλησπέρα, σου λείψα. Τους έλειψα. Όταν ακούω τόσο χαρούμενη φωνή. Καταρχάς, όπως βλέπεις, έχω αλλάξει το background. Δηλαδή, όχι έχω αλλάξει το background, το πλάι στο σαλόνι. Γιατί στο δωμάτιο μέσα βλέπεις το βίντεο και είναι σε φάση. Η κοπέλα βρίσκεται σε μπουντρούμι. Αυτό πίσω είναι φυλακή. Α, είναι το δωμάτιό της. Α, ωραίο δωμάτιο. Πολύ καλό. Μπράβο, Μάτζιου. Πολύ ωραίο. Οπότε ναι, έχω παραγγείλει κάτι πραγματάκια. Και μέχρι να μου έρθουν, έχω πει ξύπνα πρωί από τις 8 η ώρα έτσι. Να έρθει στο σαλόνι να γυρίζει βίντεο. Ξύπνησα και το backstage μου. Ε? Μπούτι. Οπότε λέω θα πάμε να το γυρίσουμε στο σαλόνι. Εδώ πέρα έχουμε και ωραίες κουρτίνες, μοντερνιές. Μοντερνιά, καλό. Καλό. Λοιπόν, εντάξει, σκάβω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το θέμα μας. Το θέμα που όλοι περιμέναμε. Κανείς. Το θέμα που όλοι λέγαμε. Μάτζιου, πότε θα το γυρίσεις. Μάτζιου, τι θα κάνεις γι' αυτό. Κάνε ένα story time. Θα σου κάνω τώρα. Εδώ. Μπρο, παντελονάτο. Σαρδαλάτο story time. Παντοφλάτο story time. Λοιπόν, για το χέρι μου θα είναι, φίλε μου. Πώς το έπαθα, τι έγινε με αυτό το χέρι. Γιατί είμαι έτσι το καλοκαίρι και δεν είμαι έτσι και στα δύο μου χέρια. Γιατί είναι έτσι το δάχτυλο. Γι' αυτό το story time θα μιλήσω. Δεν ξέρω αν βγαίνουμε βράδυ, γιατί πλέον βγαίνει στα κλαμπ και μπαίνει τραγουδική αίτηση. Ανοιγοκλίνει το στόμα. Για να μην κλείσει η φωνή. Εντάξει, καλά, λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Κοίτα να δεις τι έγινε. Όπως γνωρίζετε. Πολύ. Εγώ δίνα πανελλήνιες. Σωστά. Όπως και όλη η γενιά του 2003. Κάτσε να ανοίξουμε ένα κοντισό γιατί σήμερα θα λιποθυμίσουμε. Πιάνει αυτό, πιάνει! 24 βαθμού. Λοιπόν, ναι, και όπως όλοι είναι το 3, όλοι ωραία. Ωραίο πράγμα, ωραίο πανελλήνιες, εξαιρετικό πράγμα. Ωραία, περάσαμε σε αυτή τη γενιά, πολύ καλή. Εύχομαι τα καλύτερα στην επόμενη. Και καλά αποτελέσματα σε εμάς, ε. Λοιπόν, πάμε Δευτέρα, δίνουμε έκθεση. Πέφτει ο Σύριος, τον ξέρουμε όλοι το Σύριο, τον ξέρουμε. Τετάρτη, εγώ γράφα, έχει έμονα θεωρητική κατεύθυνση. Τρίτη βράδυ, λοιπόν, λέμε με τη μαμά το δικάκι. Έτσι θα τη λέμε. Λέμε, βουμόκου, να κάτσουμε να κόψουμε καμιά τονοσαλάτα για βραδινό, να φάμε και light, μην φάμε στα μοσχάρια, λέω εγώ. Λέει, πάμε να κόψουμε μου. Ξεκινάει αυτή, κόβει τα κουράκια, εκεί πέρα μπερ, 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 μπερ. Και μου λέει, Κόνη, πιάσε λίγο του τόνου, τους πιάσω μισό. Ανοίγω εγώ έτσι, ωραία, το ντουλάπι, πιάνω τους τόνους, ανοίγω τον πρώτο, έτσι. Ρίχνω το νεράκι, τον αφήνω, πιάνω τον δεύτερο, Τον πιάνω, τον ανοίγω. Το ψάρι μέσα έτσι ήταν το ψάρι. Με κοιτούσε, μου έλεγε μη ρίξει το νερό. Δεν τον άκουσα. Πάω να ρίξω το νερό και γυρνάω να μιλήσω στη μάδερ. Να τη πω κάτι, ρε παιδί μου. Τώρα δεν θυμάμαι τι τη είπα. Κάτι θα τη είπα, καμιά κουτσουκέλα. Και έτσι πώς ρίχνα το νερό, μου πέφτει. Έτσι μου πέφτει το. Ότι δεν πρέπει να τρώνε αυτή τη στιγμή τα παιδιά. Σιγά μωρέ, δεν είναι. Καλά, μην τρώτε. Ό,τι θέλετε. Άμα θέλετε να φάτε, φάτε. Δεν θα σα πω εγώ να μην φάτε. Λοιπόν. Αλλά μην φάτε, εντάξει. Ξέρω εγώ, μην τρώτε. Αλλά όχι, φάτε ρε, σιγά. Να φάνε μόνο τα παιδιά, γιατί να μην φάτε. Δεν κατάλαβα. Σιγά που θα πούμε για λίγο αίμα τώρα. Λοιπόν. Και μου πέφτει ρε, φίλε. Και μου κόβει το δάχτυλο. Εδώ. Πώς είναι τα τρία τα μαξιλαράκια, τα βλέπεις. Το μεσαίο μου κόψε στη μέση. Μόνα σου. Το βλέπω εγώ. Βλέπω ότι είναι λίγο κόψιμο. Και λέω, όνα. Τη λέω, μαμά δεν κόπηκα. Κάνει. Πόρε Κωνσταντίνα, δεν προσέχεις. Βάζω το κάτω από τη βρύση. Το βάζω. Και έτσι πως πέφτει το νερό. Βλέπω ένα κόκαλο έτσι. Να μου λέει τι γίνεται. Θα πας να με ράψεις. Μάδερ. Πάμε νοσοκομείο. Μου λέει τι νοσοκομείο. Βγάζει αυτή ένα πούλβο. Το πούλβο είναι για τα καψίματα, για τα κοψίματα. Μπέρδεψε το φωνή, είναι η γυναίκα. Και μου λέει, έλα, έλα. Και με κυνηγούσε με το σπρέι. Μου λέγε, έλα, έλα να σου βάλω εγώ. Αυτό είναι δυναμωτικό. Και δεν ήθελα να την αγχώσω εγώ τη γυναίκα. Γιατί αυτή, αν αγχωθεί, θα οδηγούσε έτσι μετά. Θα φτάναμε και με σπασμένο πόδι στο νοσοκομείο. Τι κάνω, μαμά, είδα κόκαλο. Παίρνει μια έκφραση έτσι. Μου λέει, ωραία, 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 ωραία. Πάμε, βάλω κάτι γρήγορα και πάμε. Δίνεται, εγώ είχα πάρει τα χαρτιά, τα είχα βάλει πάνω. Έπεφτε λίγο blood στο πάτωμα.
Καλό. Ο παπάς μου εντωμεταξύ να σημειωθεί ότι έλειπε, έπαιζε μπάσκετ. Το πάλι. 49 χρονών άνθρωπο και πήγε να παίξει μπάσκετ. 25 λέει. 25 λέει ότι είναι, αλλά αυτό 25 εγώ είμαι 12. Και δεν είχε πάρει κινητό μαζί του, οπότε πήγε για μπάσκετ, δεν παίρνει κινητό μαζί του. Παίρνει μόνο μπάλα του μπάσκετ, έτσι. Έτσι. Και λέμε θα γυρίσει ο άνθρωπο στο σπίτι και θα δει τα αίματα στο πάτωμα και θα πει. Γλυκά νερά. Κάτι είχε γίνει εδώ μέσα. Κάτι σφάχτηκαν αυτά οι δύο. Δεν άντεξαν με τις πανελλήνες και με τα αρχαία. Κάτι έγινε με το μεταράκι στο τέλειο και τον πλάτωνα. Φύγαμε, μπαίνουμε στα μάξι και μου λέει η μαμά: Σε καλά. Τι λέω, καλά είμαι, καλά είμαι. Δεν ήμουν εγώ καλά. Εγώ προσπαθούσα να μου αναψύχνευε για να μην τρελαθεί κι αυτή. Φτάνουμε έξω από το νοσοκομείο και πατάει ένα φρένο. Έτσι πήραμε, έτσι. Ναι, καλά, έτσι. Σε τι έγινε, μου λέει: Φτάσαμε. Λέω: Ωραία. Ηχομόνωση, την ακούς την ηχομόνωση, στούντιο. Μου λέει: Κατέβα, κατέβα και πήγαινε. Και εγώ με την ταυτότητα δαγκωμένη έτσι πήγα μέσα. Μπαίνω μέσα. Στα επίγοντα κιόλα έτσι. Μπαίνω μέσα στα επίγοντα. Εγώ φτάνω στην κνευματία. Βλέπω ότι γινότανε full τη πόπη. Ωραία, θα περάσουμε σήμερα. Θα πούμε ποτέ. Λέω από μέσα μου κοσμά, βάλε λίγο κλάμα. Μπα και σε πάρουν γρήγορα. Και πάω εγώ στην κοπέλα εκεί πέρα. Και τη κάνω. Την αύριο πανελίγιε λέω: Σα παρακαλώ, πάστε με λίγο μέσα. Και μου λέει: Παιδάκι μου, εντάξει. Γρήγορα μπαίνει εκεί πέρα κάτι τηλέφωνα, μου λέει πήγαινε μέσα σε εκείνη την αίθουσα και θα σε πάρουνε. Μπαίνω εγώ μέσα στην αίθουσα, κλαμπαίνει, με τον μπαίνω κάνω κάθομαι, η μαμά μου πουθενά έτσι, πάρκαρα εγώ, μην δείξω μετά όταν βγήκαμε το είχε παρκάρει σε μια αλάνα. Παίζει η τύπη στην αλάνα να βλέπει μια γυναίκα να το παρκάρει και να βγαίνει και να τρέχει σε φάση πόλεμο έχουμε, τι γίνεται. Λοιπόν, μπαίνει μέσα η μάμα στο νοσοκομείο, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει πού είσαι. Τι λέω, είμαι σε μια αίθουσα εδώ πέρα, λέω μόνη μου, μόνη μου. Εκείνη τη στιγμή ήμουν μόνη μου. Μετά μπήκε και ένα ζευγάρι, βρίστηκαν με κάτι νοσοκόμους και φύγανε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία εμείς στο νοσοκομείο. Anyway, εγώ ήμουν λίγο ψιλοκλαμμένη, γιατί όπως σας είπα, είχα βάλει τα κλάματα πιο πριν. Πήρα τηλέφωνο μια φίλη μου για να με κάνει να γελάσω. Ξεκίνησα να γελάω, οπότε ήμουν κλαμμένη και έκανα. Και εκείνη τώρα έχει μείνει νοσοκόμο και μου λέει κλαίες, λέω. Όχι, απλά γελάω. Μου κάνει ένα λάχιστο και πανάγια. Τι να πει η γυναίκα, φεύγει. Και μετά έρχεται μια νοσοκόμα και μου λέει η Κωνσταντίνα. Η φωνή μου δεν πέφτει την ακούσε. Μου λέει η Κωνσταντίνα, ο γιατρός θα αργήσει λίγο γιατί έχει ένα χειρουργείο. Οπότε θα σε πάρει πιο μετά. Εδώ είμαστε. Εμείς έχουμε χρόνο, δεν δίνουμε αύριο πανελλήνιες. Όλο το βράδυ κάτσουμε, δεν έχουμε θέμα. Έρχεται μετά η μαμά μου φορτωμένη και του κάνει συγγνώμη. Αύριο το παιδί δίνει πανελλήνες, λέω, μα τους το έχω πει. Αύριο το παιδί δίνει πανελλήνες, ποιος θα πάει να δώσω, γρήγορα να την πάρετε. Τα κανονίζει εκεί πέρα η Βίκη, το Βικάκι, με παίρνουν anyway, μπαίνω εγώ σε μια αίθουσα, μίλαγα με την νοσοκόμα, η νοσοκόμα μου βλέπει αυτή τη στιγμή το βίντεο, είσαι τα παιδιά. Ήτανε φοβερή η support, λέγαμε για τα αρχαία, ήτανε φοβερή η τύπη. Σαν μετά μπαίνει ο γιατρός, μου βλέπει το δαχτυλάκι και μου κάνει βαθύ κόψιμο, Αλλά θα πέφτω. Και μου κάνει, από ό,τι βλέπω έχει κοπεί τένοντας. Θα πούμε για χειρουργείο. Μισό λίγο να το κανονίσω. Τι, του λέω μπρο, αύριο γράφω, δεν μπορώ να πω για χειρουργείο. Και μου λέει, μην αγχώνεσαι, γρήγορα θα γίνει. Λέω, δεν θα γίνει γρήγορα το χειρουργείο. Εγώ δεν νοσηλεύομαι, του κάνω. Δε, αύριο γράφω. Το ακούει η μάνα μου, γιατί η μάνα μου είχε στήσει αυτή απ' έξω. Τι χειρουργείο, λέει, όχι χειρουργείο σήμερα. Γράφει το παιδί αύριο. Βλέπει το δάχτυλο, κάνει, φεύγει έξω. Και μου κάνει, ωραία, Κωνστίνα, λέει, τότε θα σε ράψουμε. Τώρα ένα ραματάκι γρήγορα. Να φύγεις. Σε παιδί μου για χειρουργείο το Σάββατο. Λέω κι εγώ, καλά είμαστε να πούμε το Σάββατο. Όχι, δεν είμαστε καλά γιατί ούτε τι γράφω ιστορία. Ποιος θα διαβάσει, άμα πω εγώ για χειρουργείο το Σάββατο. Anyway, του λέω εγώ, brother, ok, βάλε με το Σάββατο. Πάει να με ράψει, μου κάνει κάτι ενέση εκεί πέρα, ξυλοκαίνει, όσο ξέρετε. Δεν πονάνε αυτά. Πονάνε όταν σας κάνουν, μετά δεν πονάει. Και μου λέει, όση ώρα σε ράβουμε, θες να φωνάξουμε τη μάζα να σου κάνει το χέρι. Του κάνω, όχι, γιατί άμα φωνάξουμε τη μαμά μου θα. Καλά, τη μαμά μου, θα μου κάνει το χέρι και θα τρέμε, θα πήγαινε έτσι. Λέω τώρα πού να τη φεμαράξουμε τη γυναίκα, αλλά αφήστε το. Μια χαρά είμαστε εδώ πέρα. Εμείς οι τρεις, μια χαρά τα λέμε. Ενώ εμείς οι τρεις, η νοσοκόμα, ο γιατρός και εγώ. Και το κρεβάτι. Μετά με διώχνουν, έρχεται και ο πατέρας μου αθλητικός, ωραίος από την προπόνηση. Ο οποίος γεφτάει σπίτι, πήρε τηλέφωνο, λέει: Ποιον σφάξαμε, έχουμε κανένα πτώμα μες στο σπίτι. Λέμε: Όχι, είμαστε στο νοσοκομείο. Βεβαίως έρχομαι. Και ήρθε και ο παπάς μου έτσι. Πάει καλά, δεν φέρει και την πάτη του μπάσκετ να παίξουμε με του νοσοκόμου. Μα κάνει τι έγινε, ρε παιδιά, λέμε: Άσε, Απόστολε, έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Μας κάνει, δεν θέλει χειρουργείο αυτό. Οι τένοντες ενώνονται μόνοι τους. Ναι, ρε. Γιατρό του Χάρβαρντ πήγα να του πω: Οι τένοντες ενώνονται μόνοι τους.
Άσε, άλλη ιστορία ο Απόστολος. Αυτός ακόμα πιστεύει ότι μπορεί να δώσει αθλήματα. Άσε. Λοιπόν, συνεχίζω. Μου λένε Σάββατο να κάνουμε το χειρουργείο. Εντάξει, μίλησα στον κορυλόγο. Περνάνε μέρες. Εγώ πήγα να γράψω πανελλήνες με αυτό το χέρι δεμένο έτσι ήμουνα. Φτέρυγα του κατ. Με το δεξί έγραφα. Εδώ μάγκας. Έγραψα πανελλήνες μια χαρά. Box του Θεό. Καλά πήγε αυτό. Να σας πω ότι οι επιτηρήτριες μου πιάνανε το μαλλί κότσους για να μην το πιάνω. Ήταν εξαιρετικές. Φτάνουμε το Σάββατο λοιπόν να πάω να κάνω το χειρουργείο. Μπαίνω λοιπόν να κάνω το χειρουργείο. Φάγαμε εκεί πέρα άλλη μια μισή μέρα. Φάγαμε σχεδόν εκεί πέρα. Μετά εγώ δεν έλεγα το χέρι μου γιατί μου κάνανε τσίπημα κάτω τη μασχάλη για να αναισθητοποιηθεί όλο αυτό. Ευχαριστώ που υπάρχει. Και εγώ μετά δεν ένιωθα το χέρι μου για όλη τη μέρα. Και την επόμενη μέρα δεν ένιωθα το χέρι μου. Και γενικότερα έτσι πήγε η κατάσταση. Δηλαδή ήταν έτσι. Και άμα το άφηνα, έπεφτε. Δεν το καταλάβαινα, δεν το έγραψα. Δεν μπορούσα να διαβάσω πολύ καλά. Είχα λίγο απογοητευτεί. Λέω ιστορία θα γράψουμε 4, με το ζόρι 5. Και λέω εντάξει, φίλε, δεν πειράζει. Εν τέλει τα πήγα καλά και στην ιστορία. Άγιο είχαμε. Αλλά ναι, είχα λίγο απογοητευτεί. Και δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, να το ξέρετε. Κάθε τι γίνεται για κάποιο λόγο. Που δείχνω εδώ. Κάθε τι γίνεται για κάποιο λόγο, οπότε μην τα αφήνεις να σε παίρνουν από κάτω. You are strong enough. Μετά με δέσανε, μου κάνανε και τα ραματάκια. Θέλω να δεις λίγο πατέντα που μου βάλει ο γιατρός. Εδώ σε έχω. Εδώ. Κάθε μια ώρα το κάνω έτσι. Το αφήνω. Και το πιέζω. Αυτό κάθε μια ώρα επί 10. Άρα θα ξυπνητήρε έχω να. Έχει να δηλώσει ότι χτυπάνε τα ξυπνητήρια. Προφανώς και χτυπάνε τα ψυχοποιία. Γιατί εγώ μόνη μου δεν θα το. Δεν θα το θυμόμουν ποτέ. Τώρα θα τα βγάλω κάπου μέσα Ιουλίου, θα τα βγάλω όλα αυτά. Δεν θα υπάρχουν, δεν θα με βλέπετε πια με αυτό. Αυτά είναι η ιστορία με το χέρι μου. Πώς έχετε, πώς ανοίγετε τις κονσέρβες. Είναι περίεργες κατασκευές. Και ειδικά αν την εκταρχία την επόμενη μέρα, φάτε κανένα toast. Όχι κονσέρβες, γιατί οι κονσέρβες κόβουνε δάχτυλα οι κονσέρβες. Εμένα μου το έφαγαν το δάχτυλάκι. Τώρα το δάχτυλο ήταν για μια ζωή έτσι. Παρακαλώ. Οι κονσέρβες. Δεν θα πω εταιρεία, καταλαβαίνει ποια εταιρεία είναι. Δεν θα σα ξανα. Τους ξανάφαγα και με το παραπάνω τρόπλα μου τους κόβει η μαμά μου. Αυτά είχα να σας πω για το χέρι μου και αυτά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δες αυτό το υπέροχο, υπέρτατο βίντεο. Τα 4 άτομα που το είδατε. Θέλω να αφήσω για σχόλιο πολλά ψάρια. Ψάρια, ό,τι ψάρια θες, γιατί τόνο. Είχαμε τόνο. Φάγαμε τόνο, θα πει. Δεν τον φάγαμε. Ισχύει, δεν φάγαμε τόνο. Εν τέλει τον πετάξαμε γιατί είχε γεμίσει μέματα. Τι ωραία. Άμα τρως με μισείς. Οπότε σε αφήνω. Τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι που θα έρθει soon. Κυρίως κάθε εβδομάδα που θα ανεβάζω έστω και ένα. Οπότε πια σε αφήνω. Να περνάτε καλά και να προσέχετε τις κονσέρβες. Συνεχίζω. Και τέλος πάντων. Δεν είμαστε πριν. Είμαστε στο πριν. Δεν είμαστε στο μετά. Έλα, πάμαστε. Τώρα εμείς φεύγουμε. Δεν νιώθω το χέρι μου, το νιώθω. Όλα καλά. Ναι.